Ακόντιο βλέπω. Προπόνηση. Να κάνουμε προπόνηση για σοβαρά πράγματα, όχι μόνο για reality. Προσπαθώ να συνέλθω, απλήρωτη. Ψυχολογικά πώς είσαι, να τα πιάσουμε έτσι. Και το απλήρωτο ψυχολογικό είναι. Δεν έχω πάρει τα δεδομένα μου, παιδιά. Δεν έχω πάρει τα δεδομένα μου. Και πειράζεται και γύρω μου, γιατί εγώ το βράδυ μπορεί να κλαίω, μπορεί να είμαι χάλια και να είναι και εκείνη χάλια. Με έχει αναλάβει ψυχολόγος. Το χρειάστηκα μετά το παιχνίδι πάρα πολύ, γιατί έμεινα 10 μέρες σε ένα ξενοδοχείο. Υποκράτηση και όλο αυτό εμένα δεν μου έκανε καλό. Θα τα βγω να τα πω όλα. Αυτό θέλω να ξέρει και ο κόσμος, ότι εγώ θα βγω να μιλήσω. Απλά όσοι έχουν βγει και έχουν μιλήσει σημαίνει ότι έχουν πληρωθεί. Εγώ επειδή δεν έχω βγει να μιλήσω, δεν έχω πληρωθεί. Αυτό κρατήστε. Δηλαδή κάποιοι που φύγανε για τον ίδιο λόγο με εμένα έχουν πληρωθεί και εγώ δεν έχω πληρωθεί. Έγινε ένα εξώδικο εχθές για να ενημερώσει η Ασημίνα ότι θα εμφανιστεί σε μια φιλανθρωπική εκπομπή. Στο οποίο απάντησαν. Ό,τι επιφυλασσόμαστε. Έναντι παντός δικαιώματός μας. Είναι τρίτο εξώδικο να τους ρωτήσω αν μπορώ να πάω, γιατί αυτή μου η κίνηση δείχνει σεβασμό. Όλα αυτά που κάνω αυτοί δεν δείχνει σεβασμό. Εγώ δείχνω σεβασμό απέναντι στους λέω μπορώ να πάω σε μία εκπομπή μόνο guest για λόγους μόνο που δεν θα πληρωθώ, δεν είναι επαγγελματικούς λόγους. Και μου απαντήσανε κάθετα όχι. Αλλά στο δεύτερο εξώδικο που έστειλα για τα λεφτά μου δεν μου έχουν απαντήσει τίποτα. Από εκεί φαίνεται ο άνθρωπος και από εκεί φαίνονται όλοι. Μετά τις αποκαλύψεις του Ατζούν, πώς αισθάνθηκες? Δικαίως, αλλά δεν είναι το θέμα μου, Ατζούν. Το έχω πει και το έχω πει και του ίδιου. Δεν είναι το θέμα. Δεν είναι το θέμα μου, εσύ και Ατζούν. Το ξέρει και ο ίδιος. Βγήκε λοιπόν στον Νίκο Μουτσινάη η Κατερίνα Δαλάκα και είπε ότι όλο αυτό συνέβη επειδή είχες μία διαμάχη με τον Νίκο Μπάρτζη και έστησε την ιστορία για να σε εκδικηθεί. Εντάξει, off camera γίνονται πολλά πράγματα. Ίσως εγώ εκείνη τη μέρα να είχα πάρει σκουπίδια και εκείνος να μην είχε πάρει. Ο Νίκος δηλαδή, πού στηρίχτηκε αφού δεν επικοινώνησες? Μπορεί, ας πούμε, να τον έβαλε κάποιος να το κάνει αυτό? Κάποιο συμφέρον. Είναι μία κοπέλα που βγήκε ένα βίντεο που τρώει. Η Αφροδίτη Σκαφίδα. Ονοείδω. Εγώ έγινα ρεντίκολο και ρεζίλη γιατί θέλαν να χρησιμοποιήσουν έναν άνθρωπο που με δείχνει με το δάχτυλο και να κάνουν ένα 50% εκείνη τη μέρα και τώρα κάνουν 9%. Ακούσαμε για παίκτες που έχουν επικοινωνία μέσα ότι τουιτάρουν κάποιοι. Έχουν φωτογραφίσει οι Αφροδίτη. Έχει γίνει χαμός τώρα, δεν είναι μόνο αυτά. Φαίνονται ποιοι επικοινωνούν, ποιοι δεν επικοινωνούν. Με την Κατερίνα έχεις μιλήσει? Μιλάμε με την Κατερίνα, μιλάμε. Είναι καλά, εκείνη δεν έχει κοινωνηθεί νομικά όμως. Εκείνη. Κάτι σημαίνει αυτό. Το όλο θέμα αφορά και εμένα φυσικά, γιατί τρώμε τα σκάλια, τα παραδίπλα που λένε. Οι σύντροφοι, έτσι δεν είναι? Ο σύντροφος περνάει δύσκολα δίπλα μου. Το τρώνε τα σκάλια. Το τρώνε τα σκάλια, δεν το τρώνε. Κάθε μέρα να κλαίει η σύντροφος, να είστε καλά, θα βγει να πει. Αυτό που τον ενόχλησε. Θα βγει να πει κι άλλα, παιδιά.